άτομα που δικαιούνται το επίδομα της πρόνοιας πήραν την Παρασκευή τις επιταγές στα χέρια τους για να τις εξαργυρώσουν από τα ΕΛΤΑ σήμερα το πρωί. Όμως, χρήματα δεν υπήρχαν. Κάποιοι από τους επιδοματούχους να λάβουν επιταγές, το οποίο είναι από λάθος των ΕΛΤΑ, την οποία τις πήραν νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εξαργυρωθούν οι επιταγές, γιατί τα χρήματα δεν έχουν έρθει καν στο Δήμο, ώστε ο Δήμος να τα δώσει τα ΕΛΤΑ για να πληρωθούν αυτά τα χρήματα. Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή των ΕΛΤΑ, Χρυσόστομο Βεργή, ο συγκεκριμένος ταχυδρόμος δεν άκουσε την εντολή να μην μοιραστούν οι επιταγές, μιας και χρήματα δεν είχαν σταλεί από το Υπουργείο. Έτσι λοιπόν, 12 δικαιούχοι πήγαν το πρωί στα ΕΛΤΑ να τις εξαργυρώσουν. Όταν έφτασαν στο ταμείο, τους ενημέρωσαν ότι είχε γίνει λάθος. Τίποτα. Πήγαμε στο ταχυδρομείο, δεν έχουμε δει καμία εντολή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ο ταχυδρόμος μου είπε. Ναι. Ότι είπανε μπορεί μέχρι την Πέμπτη, μπορεί την Παρασκευή. Κάτι για να γίνεται. Πήραν κάποιες επιταγές στα χέρια τους. Δηλαδή ένα συνολικό αριθμό που είναι 12. Και πώς έγινε αυτό? Έγινε από το γεγονός ότι κάποιοι συναδελφοί μας από τους ταχυδρόμους, ενώ πήραν εντολή να κρατήσουν εκεί τις επιταγές. Ναι. Πιθανόν δεν το άκουσαν, πιθανόν δεν πρόλαβαν. Τέλος πάντων, δώσανε σε μερικούς ανθρώπους και όταν πρωί-πρωί της Παρασκευής εκεί. Ναι. Κάποιες επιταγές. Ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Δημήτρης Αβράμης το πρωί επικοινώνησε με το Υπουργείο για να ενημερωθεί για το πότε θα σταλούν τα χρήματα και τον διαβεβαίωσαν ότι μέχρι αύριο το κονδύλι θα έχει μπει στα ταμεία του Δήμου. Εμείς επικοινωνούμε από την πρώτη στιγμή με το Υπουργείο, οι οποίοι μας διαβεβαίωναν από την προ-προηγούμενη εβδομάδα ότι θα ήταν τυπική στις ημερομηνίες τους. Τελικά δεν ήταν. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σήμερα και να συμβαίνει αυτό. Σήμερα το πρωί επικοινώνησα και πάλι. Η απάντηση ήταν ότι μέχρι το μεσημέρι από ό,τι μου είπαν. Τώρα αν μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί το Υπουργείο Εσωτερικών σήμερα, θα το πίστευα κι εγώ. Από τη στιγμή που θα καταβληθούν τα χρήματα, την επόμενη μέρα θα πληρώσουμε. Παρότι η συμβατική υποχρέωση προβλέπει 3 μέρες, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι λίγο ευαίσθητο το θέμα λόγω της ανάγκης που έχουν οι παραλήπτες, δεν θα σταθούμε στη συμβατική υποχρέωση. Να αναφέρουμε ότι κανονικά η προθεσμία καταβολής του επιδόματος πρόνοιας είναι από σήμερα μέχρι και τις 24 Μαΐου.